συγκυρία μέσα στην οποία πραγματοποιείται η σημερινή μας εκδήλωση είναι εντελώς ιδιαίτερη. Πνευματικά και συναισθηματικά φορτισμένοι, αφού δεν έχουν περάσει παρά λίγες μόνον ώρες από την εξόδιο ακολουθία στην οποία αποχαιρετήσαμε επισήμως ως Εκκλησία τον επί χρόνια ποιμένα μας, τον αείδημο Μητροπολίτη πρώην Πατρών, κύριο Νικόδημον. Η ολόθερμη ευχή και η προσευχή μας να τον αναπαύσει ο Κύριος και να του χαρίσει την συγκαταρρύθμισή του μετά των δικαίων, συνοδεύτηκε σίγουρα και με κάποιες αυθόρμησεις για το σύντομο και το παροδικό του επηγής βίου μας, ακόμα και αν αυτός ήταν μακρός έτη, όπως του μακαριστού Μητροπολίτου. Ταυτοχρόνως βρισκόμαστε στην περίοδο των προεορτίων του Αγίου Πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου, ο οποίος με τη μαρτυρία του και το μαρτύριό του ίδρυσε και καλλιέργησε την τοπική μας Αποστολική Εκκλησία. Και οι δύο προηγούμενες συγκυρίες, μαζί με τη συνήθεια που υπάρχει στην έναρξη του ετήσιου κύκλου των ομιλιών του ναού μας, να αναφερόμαστε σε θέματα μαρτυρολογικά, επευκαιρία της μνήμης του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, του οποίου εικόνα θησαυρίζεται στο ναό μας, καθιστούν λίαν επίκαιρο το θέμα «Μαρτυρία και μαρτύριο» που θα μας αναπτύξει απόψε ο Θεοφιλέστατος Καρπασίας κύριος Χριστοφόρος. Με κοινή ετυμολογική ρίζα οι δύο λέξεις δεν αποτελούν παρά δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Συχνά συνυπάρχουν επισφραγίζοντας η μία την άλλη. Το μαρτύριο, τη σημασία της μαρτυρίας, και η μαρτυρία, το νόημα του μαρτυρίου. Σε μια εποχή που και το μαρτύριο και η μαρτυρία τείνουν να εξαφανιστούν, η διασάφιση του θέματος από τον Θεοφιλέστατο θα βοηθήσει όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Ο ίδιος, εκτός από το προσωπικό του μαρτύριο και μαρτυρία, ως γνήσιος ποιμένας ευρισκόμενος εις τύπων και τόπων Χριστού, κουβαλάει την εμπειρία του μαρτυρίου ενός ολόκληρου λαού, του κυπριακού λαού, και όλος ιδιαιτέρως ως ποιμήν που το ποιμνιό του βρίσκεται εγκλωβισμένο στην κατηχόμενη Κύπρο. Ενός λαού που οφείλει να μετασχηματίσει το μαρτύριό του σε μαρτυρία προς τον κόσμο, προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και προς όλες τις εκκλησιαστικές κοινότητες που βρίσκονται ακόμα στο χώρο της ειρήνης ή και της ευοχίας. Θεοφιλέστατε, προτού ανεβείτε στο βήμα, θα παρακαλέσουμε τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, τον Πρωτοσύγγελο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σημεών, να προσέλθει στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό. Φιλέστατε, έχω την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή στην ομιλία την οποία θα πραγματοποιήσετε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριε Χρυσόστομο. Η τιμή αυτή φυσικά είναι ιδιαίτερα, όπως προείπαμε, για μένα και την ταπεινότητα. Δεδομένου ότι αποστέλλοντάς με σαν εκπρόσωπο του εδώ, μου δίνεται η ευκαιρία να ακούσω τα όσα η εμπειρία σας και η σοφία σας και το βίωμά σας το χριστιανικό, όπως προείπεδε και ο Πανοσιολογιότατος Πατήρ Θεοδόσιος, που εσείς και το μαρτύριο ζείτε και την μαρτυρία επιτελείτε, που εν γενιμέτρο όλοι μας και όσο τη δυνατόν περισσότερο πρέπει όλοι αυτά τα δύο να ζούμε το μαρτύριο της χριστιανικής ζωής και της χριστιανικής πίστεως
και την μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί χωρίς το μαρτύριο και τη μαρτυρία η ζωή αιώνιος θα είναι για μας ένα όνειρο που δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους της Μητροπόλεως, γιατί υποβληθήκατε σε αυτόν τον μεγάλο κόπο να έρθετε από την τόσο αγαπημένη μας Κύπρο στην μητέρα πατρίδα, στην Ελλάδα, και που συνέπεισε να έχουμε εδώ και γεγονότα, όχι μόνο το δυσάρεστο αυτό γεγονός της εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην πατρών, αλλά και το ευχάριστο γεγονός του εορτασμού της μνήμης του πατρός Χαρίτωνος Πνευματικάκη, τον οποίο ασφαλώς ή φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, ή αν δεν το γνωρίζετε σίγουρα τον έχετε ακούσει. Έτσι μας δόθηκε ευκαιρία να σας αφάρουμε γύρω σας αρκετές φορές. Τώρα θα έχουμε και την ομολογία της πίστεώς σας και της πείρας σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευφυλές, το παρακαλούμε να μπείτε στο βήμα και να μας αναπτύξει το θέμα σας. Άγιε Πρωτοσύγκελε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Κυρίου Χρυσοστόμ, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το θεωρώ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στην πόλη του Αποστόλου Ανδρέου. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεδομένου ότι και η δική μου επαρχία, η Καρπασία, που είναι η Χερσόνησος, αυτή η μύτη που βλέπουμε στο χάρτη της Κύπρου, τιμά όλος ιδιαιτέρως τον Απόστολο Ανδρέα και έχει εκεί ένα ιστορικό και θα έλεγα εθνικό προσκύνημα, το οποίο αποτελεί μονή του Αποστόλου Ανδρέα. Και είναι έτσι μεγάλη συγκίνησή μου το γεγονός ότι αξιώθηκα χθες την Κυριακή μετά από την πρόσκληση και την αγάπη του Αγίου Πατρών, τον οποίο και δημοσίως ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, να λειτουργήσω για πρώτη φορά στο ναό του Αποστόλου Ανδρέου, όπου φυλάσσεται και η τιμία κάρα του, και ήταν έτσι μεγάλη συγκίνησή μου και μέσα από τα βάθη της ψυχής μου τον παρεκάλεσα, παρότι δεν το αξίζουμε, έτσι του είπα, να βοηθήσει να ελευθερωθεί η Κύπρος μας και ιδιαίτερα η επαρχία του, όχι η επαρχία μου, η Καρπασία. Ελπίζουμε και έχουμε έτσι τη βαθιά πεποίθηση ότι θα δώσει ο Θεός να ελευθερωθεί. Και έλεγα στον Άγιο Πρωτοσύγκελο, άμα με το καλό ελευθερωθεί, θα πάρετε την τίμια κάρα, εδώ η πατρινή, και με ένα καράβι θα κατεβείτε και θα πάμε στην Καρπασία για να γιορτάσουμε εκεί τα επινίκια μαζί με τον Απόστολο Ανδρέα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω εξ αρχής τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο για την αγάπη του, για την τιμητική πρόσκληση, όπως επίσης και τον Μεδόσιο, τον Πατέρα Αναστάσιο και τον άλλο συνεφημέριο, Πατέρα Σπυρίδωνα, για την πρόσκληση εδώ που μου έχουν απευθύνει για να μιλήσω απόψε στην αγάπη σας με θέμα μαρτύριο και μαρτυρία, και να ευχαριστώ και εσάς που παρόλο την βροχή και την δυσκολία της ημέρας βρίσκεστε απόψε εδώ για να με ακούσετε. Λοιπόν, το θέμα μας μαρτύριο και μαρτυρία. Το μαρτύριο είναι συνυφασμένο με τη ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να υπάρξει Εκκλησία άνευ μαρτυρίου και όλος ιδιός άνευ μαρτυρίας. Ο Χριστός πριν από την ανάληψή του, λίγο πριν αναληφθεί στους ουρανούς, άρα από αυτό και μόνο μπορούμε να πούμε ότι ήταν η τελευταία
παρακαταθήκη την οποία άφησε στους μαθητές του σε όλους τους χριστιανούς, τους είπε «Λείψεστε δύναμην εξύψους ελθόντος του Αγίου Πνεύματος και έσεσθέμι μάρτυρες». Αυτή ήταν η τελευταία παρακαταθήκη την οποία άφησε ο Χριστός στους χριστιανούς. Και βλέπετε συνδέει τη ρία, το μαρτύριο, με την ένωση του ανθρώπου με την χάρη του Θεού. «Λείψεστε δύναμην εξύψους ελθόντος του Αγίου Πνεύματος και τότε έσεσθέμι μάρτυρες». Θα ήθελα στη συνέχεια λοιπόν να εκφράσω μερικές σκέψεις πάνω στο θέμα του μαρτυρίου και όλος ιδιαιτέρως της μαρτυρίας. Καταρχάς πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι μάρτυρες δεν έγιναν Άγιοι επειδή μαρτύρησαν, αλλά επειδή ήταν Άγιοι οδηγήθηκαν εκουσίως στο μαρτύριο. Υπάρχει λαθασμένη αντίληψη ότι αυτός επειδή μαρτύρησε, δηλαδή το αίμα του, είναι Άγιος. Όχι, πρώτα ήταν Άγιος, δηλαδή πρώτα καθάρισε τον εαυτό του από την αμαρτία και τα πάθη, ενώθηκε με τον Χριστό, έλαβε αυτή την δύναμη εξύψους, την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αγιάστηκε και ως φυσικό επακόλουθο της αγιότητός του ήταν και το μαρτύριο. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι Άγιος δεν είναι εκείνος ο οποίος κάνει θαύματα ή δέχεται βασανιστήρια, αλλά αυτός που μετέχει της χάριτος του Θεού. Βλέπετε, ο Χριστός ο ίδιος λέει στους μαθητές του και στους άλλους, θα έρθουν και θα μου πούν στην άλλη ζωή, «Κύριε, εις το όνομα σου εκάναμε τόσα θαύματα». Στο όνομα του Χριστού. Και θα σου πει, «Ουκ είδα είμαστε, δεν σας ξέρω». Άρα τα θαύματα δεν είναι προϋπόθεση της αγιότητος. Η προϋπόθεση της αγιότητος είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Να ενοικεί μέσα στον άνθρωπο η χάρη του Θεού. Να βρίσκεται σε μυστηριακή ένωση ο άνθρωπος με τον Θεό. Γι' αυτό και λέμε στο σύμβολο της πίστεως, «Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία». Όταν λέει Αγίαν Εκκλησία, δεν εννοεί τα κτίρια, δεν εννοεί τη διοίκηση της Εκκλησίας, εννοεί τους πιστούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος επανειλημμένος αποκαλεί τους χριστιανούς Αγίους. Όταν θα έκανε τη λογία, δηλαδή τον έρανο, για να βοηθήσει τους χριστιανούς στον Ιεροσολύμο, αποκαλεί τους χριστιανούς στον Ιεροσολύμο μέσα στις επιστολές τους προς τους Κορινθίους και λοιπά τους εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος, όταν τους γράφει, αποκαλεί τους χριστιανούς στον Ιεροσολύμο Αγίους. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν εις την χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν Άγιος είναι αυτός που έχει καθαρίσει τότε από τα πάθη και την αμαρτία και είναι ενωμένος με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σε μία από τις επιστολές του λέει «Διώκεται την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό ου χωρίς ουδής όψετε τον Κύριο». Όταν λέει ειρήνη, εννοεί την εξωτερική ειρήνη, τις καλές σχέσεις που μπορεί να έχει ο ένας με τον άλλο. Τι εννοεί? Να μην ενοχλεί ο άνθρωπος εσωτερικά απολογισμούς, από πάθη. Ένας που έχει εγωισμό, που έχει μέσα του κατάκριση, που έχει το πάθος της αδικίας, του φθόνου, της... δεν μπορεί να είναι εσωτερικά ειρηνικός. Όταν έχει εμπαθείς λογισμούς ακάθαρτους κλπ. Δεν έχει ειρήνη μέσα του. Δεν μπορεί να είναι ειρηνικός με τους άλλους. Γι' αυτό λέει «Διώκεται την ειρήνη με τα πάντων». Να είστε εσωτερικά ειρηνικοί, να είστε εσωτερικά αναπαυμένοι, ήρεμοι και γαλήνοι και να αποκτήσετε μέσω αυτής της καθαρότητας και των αγιασμών την χάρη του Θεού, διότι χωρίς την εσωτερική ειρήνη και των αγιασμών ουδείς όψετε τον Κύριο. Άρα ο αγιασμός είναι προϋπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν λαμβάνει την χάρη του Αγίου, οπωσδήποτε γίνεται μάρτης του Χριστού. Έτσι όλοι οι Άγιοι, οι χριστιανοί, που έχουν λάβει εις το βάπτισμα, στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Λειτουργία, μέσα από όλη τη ζωή την πνευματική της Εκκλησίας, την χάρη του Θεού, είναι ή μάλλον πρέπει να είναι μάρτυρες του Χριστού. Για την καλύτερη κατανόηση αυτής της αλήθειας, πρέπει να δούμε την ερμηνεία των λέξεων μαρτυρία
και μαρτύριο. Μαρτυρία είναι η ομολογία της αλήθειας. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Δεν λέμε ποια είναι η αλήθεια την οποία πρέπει να μαρτυρούμε. Αλλά τι λέμε. Ποιος είναι η αλήθεια τον οποίο πρέπει να μαρτυρούμε. Για μας τους χριστιανούς η αλήθεια δεν είναι μια ιδεολογία. Δεν είναι μια διδασκαλία έστω η καλύτερη ή κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό κλπ. Δεν έχει φιλοσοφική έννοια για μας η αλήθεια. Για μας η αλήθεια είναι πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι η αλήθεια. Και απαντά ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα λοιπόν, όταν κανείς ζει και βιώνει τον Χριστό, είναι τον Χριστό που μαρτυρεί με τη ζωή του. Μαρτυρία λοιπόν είναι η ομολογία της αλήθειας, η αλήθεια του Χριστού. Με τη ζωή του ο Άγιος, ο Χριστιανός, δίνει τη μαρτυρία, ομολογία. Ποια? Ότι πρώτα υπάρχει Θεός. Ότι η ανάπλαση και η αναγέννηση του ανθρώπου και ολόκληρης της χτίσης επραγματοποιήθηκε εν Χριστώ Ιησού. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος σε μια από τις επιστολές του. Ο Θεός λέει, ο υπόν εσκότους φως λάμψε, ως έλαψεν εν τες καρδίες ημών. Πώς έλαψεν εν τες καρδίες ημών? Εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εις το πρόσωπο λοιπόν του Χριστού βλέπουμε το φως, το οποίο φως είναι η χάρις του Θεού, την οποία όταν δέχεται μέσα του άνθρωπος αναγεννάται, αναμορφώνεται, καθαρίζει ο νους, η καρδιά από τα πάθη και την αμαρτία, βλέπει την πραγματικότητα, την αλήθεια, ενώνεται με τον Χριστό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ενώ κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις τη Θεία Λειτουργία, τι ψάλλουμε αμέσως μετά? Προσέξτε, ενωνόμαστε με τον Χριστό και ψάλλουμε. Είδομε το φως του αληθινών, ελάβομαι πνεύμα επουράνιο, εύρομαι πίστη αληθή. Πώς? Δια της κοινωνίας με τον Χριστό, εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, βρίσκομαι το φως. Ενωνόμαστε, καθαριζόμαστε, σωζόμαστε. Με τη μαρτυρία ομολογία λοιπόν, ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι η ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Πόσο συγκινήθηκα σήμερα εκεί, κατεβάζαμε τον μακαριστό πρώην Μητροπολίτη Πατρών στον τάφο και ψάλαμε «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Χαρμόσυνα γεγονότα. Γιατί μαρτυρούμε με αυτόν τον τρόπο εκεί ότι υπάρχει ζωή και πέραν του τάφου. Και το λέμε κάθε φορά στο σύμβολο της πίστεως μας. Και πρέπει να το ζούμε, να το πιστεύουμε, να το διακηρύττουμε. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτή είναι η προσδοκία του χριστιανού. Και αυτή είναι η ομολογία. Ακόμη ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η σωτηρία μας επιτυγχάνεται μόνο με την ένωσή μας με Αυτόν. Μαρτύριο είναι το τέλος μιας μαρτυρικής ζωής. Ένα συγκεκριμένο γεγονός που επισφραγίζει και επισημοποιεί τη ζωή της μαρτυρίας, της αγιότητας. Και προσέξετε, είναι λάθος να λέμε ότι εμείς ανακηρύσουμε τους Αγίους. Ο Θεός κηρύσσει τους Αγίους και εμείς τους διακηρύττουμε. Και πώς τους διακηρύττουμε? Με το να λέμε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος είναι Άγιος και Μάρτυρας. Με το να μιμούμαστε τη ζωή Του. Έτσι διακηρύττουμε. Ο Θεός, βλέπετε, έχει ανακηρύξει. Αυτός τον ανακήρυξε με τη χάρη Του. Αυτός μας τον αποκάλυψε ότι είναι Άγιος. Και εμείς, μιμούμενοι τη ζωή των Αγίων, διακηρύττουμε ότι η αγιότητα είναι εφικτή και στις ημέρες μας. Διότι αν είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματοποιήθηκε επί τουρκοκρατίας για τελευταία φορά, τότε δεν έχει καμία αξία. Η αξία των Αγίων μπορούμε και σήμερα, μιμούμενοι τη ζωή τους, να γίνουμε και εμείς Άγιοι, δηλαδή να είμαστε ενωμένοι με τη χάρη του Θεού. Αφού αυτή είναι η σχέση μεταξύ μαρτυρίας, η οποία προηγείται, και μαρτυρίου, το οποίο έπεται, γίνεται φανερό ότι η μαρτυρία έχει μεγαλύτερη σημασία από το μαρτύριο, το οποίο είναι φυσική συνέπεια της πρώτης. Η διασάφιση αυτή είναι απαραίτητη για δύο βασικούς λόγους. Το ότι δηλαδή
η μαρτυρία έχει μεγαλύτερη σημασία από το μαρτύριο. Πρώτον, οι πάγοι που έζησαν κατά Χριστόν, οι οποίοι έλαβαν την χάρη του μάρτυρος, έδωσαν την μαρτυρία περί του Χριστού μπροστά σε άθεους, σαρκολάτρες, πήγαν ενάντια στο ρεύμα της εποχής τους, ήταν φίλοι του Χριστού και όχι του κόσμου, χωρίς όμως να δεχθούν το μαρτύριο, χωρίς να πάνε να μαρτυρήσουν. Αυτοί στην πραγματικότητα είναι μάρτυρες αφού έδωσαν την μαρτυρία. Επομένως, εφάρμοσαν στη ζωή τους το «έσες θέμι μάρτυρες». Υπάρχουν άλλοι που πέθαναν μαρτυρικά, χωρίς όμως να ομολογήσουν ορθόδοξα την αλήθεια περί Χριστού και αιωνίου ζωής. Τέτοιοι είναι οι αιρετικοί. Αυτοί λοιπόν δεν είναι μάρτυρες Θεού, αλλά ψευδομάρτυρες, αφού δεν είχαν ορθόδοξη πίστη και ζωή. Στη συνέχεια της ομιλίας μου, θα ήθελα να σταθώ κάπως περισσότερο στην μαρτυρία και να εξηγήσουμε πώς αυτή μπορεί να βιωθεί στη ζωή ενός χριστιανού. Θα μπορούσαμε, αν θέλατε, να αλλάξουμε τη λέξη μαρτυρία με μια άλλη λέξη, τη λέξη ευσέβεια, για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα οποία θα αναφέρουμε πιο κάτω. Ένας από τους χαρακτηρισμούς που προσδίδουν στους χριστιανούς είναι το ευσεβής. Χριστιανοί λέμε είναι ευσεβείς. Τι εννοούμε συνήθως εμείς με τον όρο ευσεβείς? Εννοούμε αυτόν ο οποίος έχει να παρουσιάσει στη ζωή του την καθημερινή, μία πληθώρα από καλά εξωτερικά τυπικά έργα. Νηστεία, εορτές, προσκυνήματα, διάφορα από εκεί από εδώ σε διάφορα μοναστήρια κλπ. Εξωτερικά σχήματα, με τον τρόπο που στέκει, με τον τρόπο τον οποίο πάει να προσκυνήσει τις εικόνες, που πάει να κοινωνήσει κλπ. Τον βρούμε, α, είναι ευσεβής αυτός. Α, αυτός τώρα που είναι και λίγο της μόδας το κομποσχήνι, δεν είμαι έναν του κομποσχήνι προς Θεού. Και εγώ μόνο είμαι και έχω κομποσχήνι και το δουλεύω. Αλλά αν βλέπω άλλο και έχει κομποσχήνι στο χέρι ή κρατά έναν κομποσχήνι μεγάλο και λέμε, α, αυτός, ή από το σχήμα του που παίρνει κλπ. Θα δείτε παρακάτω τι λένε οι πατέρες για αυτά τα πράγματα. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι ευσέβεια. Βλέπετε και ο Φαρισαίος επήγε, στάθηκε μέσα στο ναό, άνοιξε τα χέρια του, ο ευσεβής, ευχαριστώσει ο Θεός, ότι νηστεύω δις του Σαββάτου, ότι από δεκατό ως ακτώμε δίνεται ένα δέκατο από αυτά που έπαιρνε, δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων, πληθώρα καλών έργων. Έφυγε από τον ναό χωρίς να έχει δικαιωθεί από τον Θεό. Αυτοδικαιώθηκε, δεν δικαιώθηκε όπως. Άρα πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό, άλλο τα καλά έργα και άλλο η εσωτερική πνευματική ζωή ενός χριστιανού. Ευσέβεια δεν είναι τα καλά έργα, αλλά η εσωτερική πνευματική ζωή. Τα καλά έργα τότε είναι ευσεβή, όταν είναι αποτέλεσμα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Διότι αυτό το οποίο βιώνει κανείς, αυτό και μπορεί να προσφέρει και στους άλλους. Θυμηθείτε το παράδειγμα από τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιωάννη, μετά ακριβώς από τη είχαν ξεκινήσει να πάνε εις τον ναό για να προσευχηθούν και να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού και συνάντησαν ένα παραλυτικό εκεί στην είσοδο, ο οποίος άπλωσε το χέρι και ζητούσε ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι ένα καλό έργο, έτσι δεν είναι? Και τι απαντάει ο Απόστολος Πέτρος? Χρυσίον και αργύριον όχι υπάρχει. Ο έχω τούτος η δίδομη. Εν ονόματι του Κυρίου μου Ιησού Χριστού έγινε και περιπάτη. Τι είχε ο Απόστολος Πέτρος? Τον Χριστό. Αυτόν του έδωσε. Διότι αν του έδινε χρυσίο, την άλλη μέρα πάλι θα ήταν εκεί ο παραλυτικός και θα είχε το χέρι απλωμένο. Του έδωσε τον Χριστό και τη θεραπεία τη σωματική βρήκε, αλλά κυρίως την πνευματική θεραπεία. Αλλά τον είχε τον Χριστό ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος. Ο έχω, τούτος η δίδομη. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να έχουμε καλά έργα, αλλά να έχουμε τον Χριστό. Αποτέλεσμα της ενέργειας της χάριτος του Θεού μέσα μας, ώστε κάνοντας και ένα καλό έργο να μεταδίδουμε και τον Χριστό, να μεταδίδουμε και τη χάρη του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να μην ικανοποιείται μόνο υλικά, αλλά να θεραπεύεται και πνευματικά. Οι άνθρωποι σήμερα δεν αναπαύονται με τις τυπολατρίες, αναζητούν νόημα στη ζωή τους
και αυθεντικές γνήσιες εν Χριστώ εμπειρίες. Πρέπει συνεπώς και εμείς να κατανοήσουμε πρώτα τι σημαίνει ευσέβεια, να τη βιώσουμε και να δώσουμε την καλή μαρτυρία, την ευσέβεια στον ταλαιπωρημένο από τη σύγχυση, άγχος, φόβο, ανασφάλεια και απελπισία κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος συνδέει την ευσέβεια με την εν Χριστώ ζωή. Η εν Χριστώ ζωή, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Χριστό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος είναι το στόμα του Αποστόλου και ερμηνεύει αυθεντικά τον Απόστολο. Ακούστε τι λέει για την ευσέβεια. Υγεία μεν ψυχής ευσέβεια. Νόσος δε εσχάτη και αρρωστία των Θεών μη ιδένε. Δηλαδή, αρρώστια λέει και νόσος, και μάλιστα η έσχατη, η χειρότερη για τον άνθρωπο, είναι να μην γνωρίζει τον Θεό, να μην βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό. Και η υγεία της ψυχής είναι ακριβώς να είναι ο άνθρωπος ενωμένος με την χάρη του Θεού, να έχει μυστηριακή πνευματική ένωση με τον Χριστό. Ήθελα να παραθέσω στη συνέχεια δύο χαρακτηριστικά χωρία του Αποστόλου Παύλου, τα οποία δείχνουν με σαφήνεια τι είναι η ευσέβεια. Πάντες λέει, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοκθήσονται. Πού πρέπει να δώσουμε βάρος σε αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου? Ευσεβώς ζήν, που σημαίνει ότι η ευσέβεια είναι ζωή, αλλά είναι ζωή εν Χριστώ. Και αυτή η πρόθεση, το εν, δείχνει την ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό, την πνευματική, την μυστηριακή ένωση του ανθρώπου με την χάρη του Θεού. Δεν είναι μια τυπική εξωτερική που έχει ο άνθρωπος με τον Χριστό. Είναι μια πραγματική, μια οντολογική σχέση, η οποία αρχίζει από το βάπτισμα, από τον πνευματικό αγώνα, από όλη τη ζωή της Εκκλησίας και ολοκληρώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί όντως ο άνθρωπος, πραγματικά δηλαδή, ενώνεται με τον Χριστό και ζει τον Χριστό μέσα του. Άρα λοιπόν, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ευσέβειας, να είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστό. Σε ένα άλλο χωρίο λέει, μέγα εστί το της ευσεβείας μυστήριον, ως εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, συνδέει την ευσέβεια με την ενανθρώπιση του Κυρίου. Γιατί ενανθρώπισε ο Χριστός? Τι είναι αυτό που συνέβηκε με την ενανθρώπιση του Χριστού? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Τον Θεόν, λέει, δεν τον έχει δει ποτέ κανείς. Θεόν ουδείς εώρα και όποτε. Ο Υιός, ο όν εν της κόρπης του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Εκείνος μας εξήγησε, μας αποκάλυψε, μας έδωσε το τι είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός και ποια σχέση μας με τον Θεό και πώς σώζεται ο άνθρωπος. Πώς συνέβηκε αυτό? Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξα αυτού. Η μετοχή μας εις την δόξα του Θεού, εις την χάρη του Θεού, η ένωση μας με την χάρη του Θεού, αυτό είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, η ευσέβεια η οποία έχουμε. Γι' αυτό και την αποκαλεί μυστήριο, γιατί τι είναι το μυστήριο? Είναι η μυστηριακή ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει, μέγα εστί το της ευσεβείας μυστήριο. Είναι ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό. Προσέλαβε ο Υιός Λόγος του Θεού τον άνθρωπο και τον ένωσε με τον Θεό. Άρα όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό, όποιος έχει ενικούντα τον Χριστό μέσα του, αυτός είναι ευσεβής. Μπορεί κάποιος να είναι εξωτερικά ευσεβής, αλλά να μην ενεργεί η χάρη του Θεού μέσα του. Γι' αυτό ο Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός, λέει η ευσέβεια, ενώ μία εστίν ονομασία, πολλάς έχει τας εργασίας. Έχει πολλές εργασίες. Πρώτη εργασία λέει ποια είναι? Η αληθινή ευσέβεια προσκύνησης τριάδος, δηλαδή η ορθόδοξη πίστη. Ένας για να είναι ευσέβεια πραγματικά, πρέπει να έχει την ορθόδοξη πίστη, να τη γνωρίζει, να τη ζει, να έχει γνώση και βίωση της πίστεως. Όχι τα ξέρουμε τυπικά
και γενικά να μελετήσω, να εμβαθύνω στην Αγία Γραφή. Είναι αδιανόητο κάποιος να μην διαβάζει, να μην μελετά την Αγία Γραφή. Ταξίδευα με το αεροπλάνο και ρίχνω μια ματιά γύρω μου, όλοι κρατούσαν αυτά τα περιοδικά που έχει μέσα μπροστά εκεί στις θήκες. Μια κυρία που καθόταν δίπλα μου, μόλις απογειώθηκε το αεροπλάνο και άρχισε να ισορροπεί στον αέρα, ανοίγει της και παίρνει μια Αγία Γραφή και αρχίζει να διαβάζει. Ο πρώτος λογισμός που έκανα, που ήταν και αληθινός, ήταν ότι ήταν αιρετική. Ήταν πεντηκοστιανή. Η πεντηκοστιανή διάβαζε την Αγία Γραφή και όλοι οι άλλοι Ορθόδοξοι διάβαζαν τα περιοδικά που ήταν μπροστά από το κάθισμά τους. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Κι όμως η ευσέβεια είναι οι γνώσεις του Ευαγγελίου, οι γνώσεις των Πατέρων, η γνώση της πνευματικής ζωής, όχι θεωρητικά και υποφυνακά, αλλά σε βάθος και η βίωσή τους. Η άλλη εργασία, λέει, είναι το Άγιο Βάπτισμα. Και ξέρεις, το Άγιο Βάπτισμα, εκεί είναι η πρώτη ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο πρώτος φωτισμός που δέχεται ο άνθρωπος μέσα του. Γι' αυτό πώς λέγεται διαφορετικά το βάπτισμα? Φώτισμα. Εκεί ο άνθρωπος αγιάζεται, είναι άγιος και σώζεται. Δεν ζούμε μες στην Εκκλησία για να γίνουμε Άγιοι. Τι κάνουμε? Ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας για να παραμείνουμε Άγιοι, να παραμείνουμε στο βάπτισμα και στην χάρη που λάβαμε, στο φώτισμα που λάβαμε, και όχι ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας για να αποκτήσουμε αγιότητα. Την αγιότητα την έχουμε από το βάπτισμα. Και η όλη εργασία που κάνουμε μετά το βάπτισμα, μυστεία, προσευχή, μελέτη, θεία κοινωνία, εκκλησιασμός, ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία, είναι για να παραμείνει η χάρη του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό οι ιερείς το ξέρουν, όταν διαβάζουν τις ευχές της μετά τη βάπτιση εκεί στο μυστήριο, παρακαλούν να βοηθήσει ο Θεός μέσα από την τήρηση των εντολών ο νεοφώτιστος να παραμείνει αήττητος αγωνιστής και να διατηρήσει την σφραγίδα άθραυστο. Ποια σφραγίδα? Της χάριτος του Θεού που πήρε μέσα του. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η εργασία μας μέσα σε μετά το βάπτισμα. Όχι για να γίνουμε Αγίοι. Ήδη μας έκανε δωρεάν Αγίους ο Θεός και καλούμαστε να διατηρήσουμε τη χάρη του Θεού μέσα μας και να την αυξήσουμε. Το τρίτο, λέει, είναι η τήρηση των εντολών, το ποιήν, το θέλημα του Θεού. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής το εξής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που το είπε ο Χριστός εκεί στην αρχιερατική του προσευχή και μας το διασώζει. «Ο έχων τα σεντολάς μου», λέει ο Χριστός, προσέξτε τα λόγια του, «και τηρών αυτάς». Καταρχάς δεν είπε «ο μελετών τα σεντολάς μου». «Ο έχων», αυτός που κατέχει το βαθύτερο νόημα, που εμβαθύνει στις εντολές μου και τηρεί αυτές, «αυτός εστίν ο αγαπών με». Άρα μέσα από την τήρηση των εντολών εκδηλώνεται η αγάπη μας προς τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εκδηλωθεί η διάθεση, η πρόθεση, η αγάπη μας προς τον Θεό. «Αυτός εστίν ο αγαπών με». Ούτως αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Δίνουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα στον Θεό να εκδηλώσει προς εμάς την αγάπη Του. Αυτόν, αγαπηθήσετε υπό του καγώ και εγώ αγαπήσω αυτόν, λέει ο Χριστός. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Έχουμε δηλαδή την αποκάλυψη του Χριστού μέσα μας. Αυτή είναι η αγιότητα, αυτή είναι η ευσέβεια, η οποία μέσα από την τήρηση των εντολών, μέσα από την άσκηση, μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, εκδηλώνουμε την αγάπη μας προς τον Χριστό, δεχόμαστε την αγάπη του Χριστού και εμφανίζεται ο Χριστός μέσα μας, αποκαλύπτεται μέσα μας, το ζούμε σαν μια πραγματικότητα. Και μετά δεν πιστεύω γιατί μου το είπε ο ιερέας στην ενορία ή γιατί το διάβασα εκεί και εδώ ή γιατί μου το είπε ο Καρπασίας που ήρθε από την Κύπρο. Πιστεύω γιατί ζω τον Χριστό σαν μια πραγματικότητα. Εφαρμόζοντας λοιπόν το θέλημα του Θεού, αναγεννόμαστε και αποκτούμε τις αρετές του Χριστού. Γενικά
Η εκκλησιαστική ζωή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί στην πράξη την ευσέβεια. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, αποθώμεθα ουν τα έργα του σκότους. Καθαρίζει κανείς τον εαυτό του. Και ενδυσσόμεθα τα έργα του φωτός, των Χριστών δηλαδή. Άρα η ευσέβεια είναι να ρίσει κανείς τον εαυτό του από τα αμαρτία και τα πάθη και να ενωθεί με την χάρη του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αιωρίτης, η ευσέβεια κατά Θεόν είναι η διαγνώσεως και θεωρία υψηλωτέρα εξαπλωμένη και πλατινωμένη των θείων πραγμάτων κατάληψης. Δηλαδή, η ευσέβεια είναι κανείς να αποκτήσει, να καταλάβει, να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα των θείων πραγμάτων. Τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι η ενανθρώπιση του Χριστού, τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο του γάμου, της βαπτίσεως, της εξομολογήσεως, τι είναι η πνευματική ζωή, τι είναι πνευματικός άνθρωπος. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός που δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως ούκαι στην αυτού. Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι. Είναι φοβερή αυτή η κουβέντα που λέει ο Απόστολος Παύλος. Όσοι δεν έχουν το πνεύμα του Άγιο ενεργό μέσα τους, ούτε δεν είναι του Χριστού. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μόνο οι Άγιοι, αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού, έχουν φωτισμένο το νου και όλη την ύπαρξή τους, είναι ευσεβείς και θεοσεβείς. Γίνεσθε με μάρτυρες. Τι σημαίνει? Ότι η ζωή τους μαρτυρεί την αλήθεια, την πραγμάτωση της δόξας του Θεού μέσα στον κόσμο και ότι η σωτηρία είναι και σήμερα εφικτή. Εάν με βλέπουν εμένα να είμαι άνθρωπος του Θεού, αγιασμένος, φωτισμένος και καθαρμένος, λάμπει το πρόσωπο του ανθρώπου, είναι ειρηνικός, είναι αναπαυμένος, λέει και σήμερα εφαρμόζεται ο Λόγος του Θεού. Εάν με βλέπουν εμένα γεμάτο από πάθη, δεν είμαι ο άνθρωπος του Θεού, δεν είμαι ειρηνικός, δεν είμαι αναπαυμένος, θα πούν πώς εφαρμόζεται ο Λόγος του Θεού σήμερα. Δεν μας το λένε πολλές φορές? Πας όλη μέρα εκκλησία, νηστεύεις όλο το πεντέμερο και τι κάνεις? Ευχαριστώ. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον μαθητή τον Τιμόθεο, γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβεια, και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι σημαίνει, λέει, γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβεια? Του τέστη προς πίστην καθαράν και βίων ορθών, το γαρεστήν ευσέβεια. Βλέπετε, πίστη ορθόδοξη, καθαρή, ευαγγελική, πατερική, εκκλησιαστική, αλλά και βίος ορθός, άγιος, ενάρετος, τούτο γαρεστήν ευσέβεια. Οι Άγιοι πίστευαν και ζούσαν ορθόδοξα, γι' αυτό και ήταν ευσεβείς. Αίρεση είναι εκτροπή και από την ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά και από την ορθόδοξη ζωή. Όχι μόνο από τη διδασκαλία. Αν πιστεύω ορθόδοξα και δεν ζω ορθόδοξα, τότε δεν είμαι ορθόδοξος. Διότι το δόγμα είναι συνυφασμένο με τη ζωή. Δόγμα και πράξη. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό οι παλαιότεροι μπορεί να μην εγνώριζαν γράμματα, αλλά είχαν ως πρότυπα τους Αγίους, τους εμπιστεύονταν. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, όταν άκουγε κάτι το οποίο δεν ήταν ορθόδοξο αιρετικό, έλεγε, «Γιέ μου, τούτα δεν είναι δικά μας». Δικά μας. Αυτό το δικά μας μου κάνει εντύπωση. Ήρθε μια γιαγιά κάποτε έτσι να εξομολογηθεί. Δεν είχε να πει τίποτα η καημένη. Να δείτε πώς ζουν και πώς βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι που εμπιστεύονταν τους Αγίους και τη ζωή της Εκκλησίας. Λοιπόν, για να μην φύγει χωρίς να πει τίποτα, γιαγιά, πηγαίνεις Εκκλησία? Πηγαίνω κάθε Κυριακή, κάθε Μεγάλη Γιορτή. Στον Εσπερινό πηγαίνεις? Θα σας το πω πώς μου το είπε στα κυπριακά, γιατί έτσι είναι χαριτωμένο κλπ. Λέει, ακατάγνωτα γέ μου, ο Εσπερινός εν το προζήμιν της Κυριακής. Τι ρωτάς? Το ακατάγνωτα θέλει ερώτημα που λέμε. Ο Εσπερινός
εν το προζύμιν της Κυριακής. Νομίζω αυτό το καταλάβατε, δεν θέλει. Και το ζούσε, το βίωνε. Ήταν η θεολογία στην πράξη. Ήταν η ευσέβεια στην πράξη. Θυμάμαι τη γιαγιά μου και τη μάνα μου παλαιότερα. Χτυπούσε η καμπάνα για τον Ασπερινό και έλεγαν «Εμπήκεν η γιορτή, άρχισεν η γιορτή». Και σταματούσαν το σιδέρωμα, το πλήσιμο, να κάνουν δουλειές, γιατί εμπήκεν η γιορτή, άρχισεν η γιορτή. Αυτή ήταν η ευσέβεια στην πράξη. Ζούσαν, βίωναν, δεχόντουσαν την αποκάλυψη του Θεού μέσα τους. Και δεν μπορούσε κανένας πει να πιστεύουν αιρετικά, γιατί ζούσαν τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει «Αληθής ευσέβεια, το μη προς τους θεοφόρους πατέρας αμφισβητεί». Να μην αμφισβητούμε τους πατέρες. Εμείς σήμερα λέμε «Μα την εποχή, είπαν την εποχή που τα έγραψα» κλπ. Μα οι Άγιοι τι έκαναν? Παρακολουθούσαν τον εαυτό τους, τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, τα έβλεπαν μέσα κάτω από το πρίσμα του Ευαγγελίου και της ζωής της Εκκλησίας, θεραπεύοντο, και μας έλεγαν και τι είναι η αρρώστια και τι είναι η θεραπεία. Άρα λοιπόν, μελετούντας τους πατέρες, μαθαίνουμε και την αρρώστια την πνευματική και τη θεραπεία την πνευματική. Και δεν μπορούμε να τους αμφισβητούμε, λέει ο ιερός Παλαμάς, γιατί οι διδασκαλίες και η ζωή τους όρος εστί θεοσεβίας αληθούς. Μας οδηγούν στην θεοσέβεια και στην ευσέβεια. Συγγνώμη, πόσο χρόνο έχω ακόμη? Έχω ακόμα 1,5 σελίδα, μπορώ να την πω? Είμαι προς το τέλος. Είδα αρκετές σχόλες από κάτω, αλλά δεν θα τις πω τις άλλες. Γιώσε, 1,5 τέτοια σελίδα μου έχει μείνει. Κάντε υπομονή. Συνεπώς, ευσέβεια, μαρτυρία, η ευσέβεια, συγγνώμη, ή αν θέλετε η μαρτυρία, δεν είναι η εξωτερική παρουσία και εκδηλώσεις του χριστιανού, αλλά η παρουσία της χάριτος του Θεού μέσα, η οποία τον λαμπρύνει, τον δοξάζει και τον προδίδει στους ανθρώπους. Προσέξτε αυτό το «προδίδει στους ανθρώπους». Δεν χρειάζεται να δείξω ότι είμαι ευσεβής. Αυτός που έχει τη χάρη του Θεού, τον προδίδει η ίδια η χάρη του Θεού, από το πώς μιλά, από το πώς συμπεριφέρεται, από το πώς μιλά, από τις σκέψεις τις οποίες λέμε, εν άνθρωπος του Θεού τούτος. Όλη του η ζωή, όλη του η κατάσταση δείχνει ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, εσύ να κρύβεσαι για να σε προδώσει η χάρη του Θεού στα μάτια των ανθρώπων. Αυτό είναι ο ευσεβής. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η ζωή του χριστιανού και έκρυπτε εν το Θεό, εν Χριστώ Ιησού. Και έκρυπτε. Και θα φανερωθεί, λέει, στην άλλη ζωή, μέσα στην δόξα του Θεού. Δεν διαφημίζεται, εκεί που ακούετε να διαφημίζεται η αγιότητα, και ένας άνθρωπος, η ταπεινή μου άποψη, να κάνετε πίσω. Ο Άγιος είναι απλός, είναι φυσιολογικός, είναι ταπεινός, είναι αφανής, ξέρει να κρύβεται, και τον προδίδει ο Θεός στα μάτια των ανθρώπων, όχι για να τον δοξάσουν, αλλά για να γνωρίσουν οι άνθρωποι μέσω αυτού του Αγίου ανθρώπου την δόξα του Θεού. Προσέξτε το αυτό. Εμείς τρέχουμε πίσω από ανθρώπους για να δοξάσουμε τους ανθρώπους. Ενώ οι άνθρωποι του Θεού μας αποκαλύπτουν τη δόξα του Θεού για να γίνουμε μέτοχοι αυτής της δόξας, αυτής της χάριτος του Θεού. Ο Άγιος κρύβεται και ο Θεός αποκαλύπτει όχι τον άνθρωπο, αλλά τον εσωτερικό του πλούτο, που είναι η χάρις του Θεού. Έτσι ο ευσεβής, επειδή είναι ενωμένος με τον Θεό, έχει με ένα φυσικό τρόπο μετάνοια. Προσεύχεται χωρίς να θέλει να του πει κανείς να προσεύχεται. Μετέχει συνειδητά στα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι ταπεινός. Ελεύθερα υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Τώρα είναι η περίοδος νηστείας. Δεν λέει, αχ, τώρα να νηστέψουμε πάλι. Μα πάλι θα αρχίσουμε νηστεία, μα πάλι πώς 40 μέρες τι θα γίνει. Ελεύθερα, αβίαστα. Γιατί εργάζεται μέσα του η χάρις του Θεού. Με δύο λόγια, ο ευσεβής, ο άνθρωπος
της μαρτυρίας είναι χαριτωμένος, απλός, φυσιολογικός άνθρωπος και όλος υπήν ολοκληρωμένο πρόσωπο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, η μαρτυρία, η ευσέβεια είναι και λέγεται μυστήριον, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος, διότι ενώνει τον πιστό με τη χάρη του Θεού και πλέον δεν ενεργεί αυτός ως άνθρωπος, αλλά η χάρις του Θεού η ενικούσα εν αυτό. Και θέλω να τελειώσω με αυτό. Η ευσέβεια είναι απαραίτητη για τους νέους. Εάν θέλουμε να αφήσουμε μια κληρονομιά, μια πρίκα στους νέους, αυτή είναι η ευσέβεια, η μαρτυρία όπως την περιγράψαμε πιο πάνω. Και ξέρετε, δεν μεταδίδεται η ευσέβεια, η μαρτυρία, η αγιότητα. Εμπνέεται. Μας βλέπει ο άλλος πώς ζούμε εμείς και εμπνέεται. Δεν μπορούμε να τη διδάξουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει η αγιότητα δεν είναι μεταδοτική. Είναι βιωματική. Και βλέποντας τον άλλον ότι τη ζει και τα αποτελέσματα τα οποία έχει πάνω στη ζωή του η μαρτυρία, η ευσέβεια όπως την περιγράψαμε, ο άλλος εμπνέεται. Και θα έλεγα ότι αν έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας κάτι πολύ σημαντικό, είναι αυτή η ευσέβεια, αυτή η μαρτυρία την οποία περιγράψαμε πιο πάνω. Μπορούμε να τα μορφώσουμε, να τους κάνουμε περιουσία. Αυτά φεύγουν. Αν έχουν την ευσέβεια όμως, την χάρη του Θεού, θα πετύχουν στη ζωή τους. Και τελειώνω με το του Ιερού Χρυσοστόμου. Πάντα ουν πράττομεν, ώστε αυτής, δηλαδή στους νέους, αφιένε τον της ευσεβίας πλούτων, τον μένοντα και συναποδημούντα, και ούκεν ταύθα μόνο, αλλά και εκεί μέγιστα ονείσαι δυνάμενο. Όσα κάνουμε, λέει, για τους νέους, πρέπει να τα κάνουμε για να τους αφήσουμε τον πλούτον της ευσέβειας, τον πλούτον της χάριτος του Θεού, την ένωσή τους, τη μυστηριακή, την πνευματική με τον Θεό. Να τους διδάξουμε πώς θα καθαρίσουν τον εαυτό τους από τα πάθη και την αμαρτία. Ξέρετε, είναι αυτό που ταλαιπωρεί τον σύγχρονο άνθρωπο. Είναι τα πάθη του. Ένας που έχει εγωισμό, που έχει πλεονεξία, που έχει φιλαυτία, που έχει φθόνο, κακία, αντιπάθειες, που σκέφτεται πονηρά, δεν ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Δεν υποφέρει αυτός ο άνθρωπος και υποφέρουν και άλλοι που είναι δίπλα του. Γι' αυτό καλούμαστε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Ενώ έχει την χάρη του Θεού ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, τι έχει? Χαρά, ειρήνη, πραότητα, εγκράτεια, μακροθυμία, πίστη, αγάπη. Αλλά πρέπει να έχει τον καρπό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο πλούτος της ευσέβειας που μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους μας, ο οποίος και τους μένει, και αν πάνε και φύγουν από το σπίτι και πάνε κάπου αλλού σε κάποια άλλη πόλη, πάει μαζί τους, αλλά και στην άλλη ζωή θα τους ωφελέσει πάρα πολύ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σας για μαρτυρία. Μαρτυρία δεν είναι να βγαίνουμε να κάνουμε μεγάλα κηρύγματα και να ομολογούμε κλπ. Αλλά να ζούμε τον Χριστό και η ζωή μας να προδίδει τον Χριστό. Και λέει, και με αυτό τελειώνω, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, όταν θα πάμε, λέει, στην άλλη ζωή, θα μας στήσει ο Χριστός ενώπιον του και δεν θα μας ρωτήσει πόσες νηστείες κάναμε, πόσες αγρυπνίες κάναμε, αν τα αφήσαμε όλα και τον ακολουθήσαμε ή αν πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία ή κλπ. Θα δει, λέει, του μοιάζουμε καθόλου? Δηλαδή όλα αυτά που κάναμε, αγρυπνίες, προσευχές, νηστείες, μελέτη κλπ, τα χρησιμοποιήσαμε για να μοιάσουμε στον Χριστό, να φτάσουμε στο καθομοίωση. Αυτό θα δει ο Χριστός και θα πει ευσεβή εισέλθε. Εύχομαι όλοι μας να φτάσουμε σε αυτή την πνευματική κατάσταση και να ακούσουμε από τον Χριστό αυτή την ευλογημένη πρόσκληση εις την Βασιλεία Του. Ευχαριστώ πολύ.
λυπήθηκαν τον ιδρώτα που έχησα και λέει μην τον ταλαιπωρήσουμε άλλο. Άφησε τα τόσα πολλά κατήγοντα που έχει εκεί και ήρθε σήμερα εδώ για να είναι ανάμεσά μας.